Πριν πάμε στην Κωνσταντίνα όμως, έχουμε και άλλα θέματα με την Αναστασία. Αναστασία, μέχρι πολύ αργά το βράδυ ήταν στο γραφείο του ανακριτή χθες οι τρεις που κατηγορούνται για τις πυρκαγιές στη Νέα Μάκρη. Ένας γιατρός, η σύντροφός του και ο 17χρονος γιος της συντρόφου του. Τι έκαναν αυτοί? Ποιο ήταν, έβαζαν φωτιές. Κατηγορούνται ότι έβαζαν φωτιές. Και μάλιστα, άκου τι αποφάσισε ο ανακριτής. Τι αποφάσισε ο ανακριτής, Αναστασία? Αρχικά να σας πω ότι ο γιος, ο 17χρονος γιος, αναζητούνταν. Παρουσιάστηκε χθες το μεσημέρι στο γραφείο της ανακρίτριας. Ο ανακριτής αποφάσισε την προφυλάξη τόσο της μητέρας όσο και του γιου, ενώ ελεύθερος αφέθηκε ο γιατρός χωρίς περιοριστικούς όρους. Η μητέρα 50 ετών, όπως επίσης και ο γιος, κατηγορούνται για σειρά εμπρισμών. Είχαμε δει και τις προηγούμενες ημέρες τις ημερομηνίες που κατηγορούνται ότι έβαζαν φωτιά στη Νέα Μάκρη σε σημείο κοντά στο σπίτι τους. Και μάλιστα να σας πω ότι από τα στοιχεία της δικογραφίας φαίνεται ότι όλες οι εστίες ξεσπούσαν στο διάστημα 3 με 4 τα ξημερώματα, ενώ υπάρχουν και αναφορές από γείτονες όπου έχουν αναγνωρίσει, φαίνεται να έχουν αναγνωρίσει τον 17χρονο ως αυτόν που έβαζε τις φωτιές. Λοιπόν, ο νόμος έχει γίνει πάρα πολύ αυστηρός. Ναι. Πάρα πολύ αυστηρός. Απευθείας μέσα είναι. Απευθείας μέσα. Και πρόσεξε, εδώ έχουμε και ένα 17χρονο που λες συνήθως όταν ακούς, λες εντάξει 17χρονο δεν θα τον προφυλακίσει, εντάξει ανήλικος και τα λοιπά. Έβαζαν φωτιές. Όχι, ναι. Εξήγησέ μου λιγάκι. Το προφίλ του εμπειριστή θέλω λιγάκι. Γιατί εσύ το ξέρεις καλύτερα από όλους αυτό το πράγμα. Αυτοί οι άνθρωποι πώς εξηγούν ότι έβαζαν φωτιές? Θέλουν να βλέπουν τις φωτιές, θέλουν να βλέπουν την πυροσβεστική. Και αυτό έχει συμβεί. Το έχω ακούσει. Ναι, έχω ακούσει ότι θέλουν να βλέπουν την κινητοποίηση. Θέλουν να βλέπουν κάποιοι ότι γίνεται ο κακός χαμός. Ναι, φυσικά. Στο προφίλ αυτό του εμπειριστή. Καλά, ναι. Δεν μιλάμε για περιπτώσεις. Είχαμε ακούσει μια κυρία που έβαζε φωτιές για να βλέπει τους πυροσβέστες. Επειδή, ναι, και ήθελε να ερωτοτροπεί με τους πυροσβέστες, και αυτό συμβαίνει. Ναι, ναι. Πάντως, να σου πω κάτι, κοίταξε Γιάννη. Αυτό που λέγαμε παλιά, ότι ξέρεις, βάζουμε τις φωτιές για να κάνουμε βοσκοτόπια, αυτό ανήκει στη δεκαετία του 80, έχει τελειώσει. Να γίνουν ξενοδοχεία, να γίνουν ξενοδοχεία. Εντάξει, το νέο αφήγημα να μπουν ανεμογεννήτριες. Κάπου έχουν μπει, προφανώς. Αλλά δεν θα γίνει όλη η χώρα ανεμογεννήτριες, δεν γίνεται. Ναι, δεν πάει παντού αυτό. Τώρα αυτοί γιατί βάζουν φωτιές? Και επίσης δεν χρειάζεται να βάλεις φωτιά. Ναι, οι περισσότεροι από αυτούς να. Είναι πυρομανείς. Mm. Δηλαδή τώρα είναι μια οικογένεια που είναι πυρομανείς. Ναι. Δεν εξηγείται. Και επίσης θέλω να σου πω και κάτι άλλο. Ο εμπριστής, ο κακοποιός, δεν το γράφει εδώ στο μέτωπο. Όχι. Κατάλαβες. Δηλαδή, μιλάς, μια οικογένεια πούμε... που να είναι δίπλα στην ταβέρνα μαζί σου και να τρώτε. Ακριβώς. Μην λέμε δηλαδή ότι αποκλείεται από την ιδιότητα ή από το δίποτε άλλο να λέμε ότι αποκλείεται αυτός να είναι εμπριστής. Μπορεί να είναι μια οικογένεια και να λες ότι είναι μια ωραία οικογένεια, τρώει δίπλα στην ταβέρνα, μετά πάει σπίτι του και το βράδυ μπορεί να βγουν και να βάλουν φόκο παντού. Τι να πει. Δεν εξηγείται. Λοιπόν.